Είναι ένα, άλλο ένα από τα walkthrough για το Legend of Zelda Ocarina of Time. Πρέπει να εξοφθάρουμε στο παιχνίδι. Είναι το μόνο Legend of Zelda που πήρε 10 στα 10. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το walkthrough σε video review style το Ocarina of Time και όχι το Majora's ή Wind Waker ή Twilight. Και εδώ ξεκινάμε. Με τον μαλάκα το link να ονειρεύεται. Το σπίτι του δεν το διακόσμησε στο IKEA πάντως. Παλιά στυλ. Ναι. Καθόλου πρωτότυπα μπορώ να πω. Έχει ονείρωξη. Και εδώ ένα από τα πιο αγαπημένα βίντεο. Πρέπει να πούμε ότι αυτό θα γίνει στο μέλλον. Αλλά στο πολύ μέλλον, παράδειγμα σε τέτοια στάση, η Zelda θα πετάξει το Ocarina of Time και μόνο από εδώ ο Link θα είναι ματσωμένος, με σπαθιά και ασπίδες. Και διάφορα άλλα αντικείμενα πιστεύω. Όντως. Απλώς δεν φαίνονται. Α, ναι, δεν φαίνονται, τα έχει στο κορμί του μέσα. Αντελείωτο κορμί. Και πάμε στο βάσανο αυτής της υπόθεσης. Αυτή εδώ. Η μύτη και το μουστάκι. Αυτή είναι Ράιδα, θα κάνει πολλά. Θα σου σπάσει τα νεύρα, δεν θα θες να ξεφύγεις, θες να την πυροβολήσεις, να τη σκοτώσεις, αλλά θα σε βοηθήσει. Όπως λέγαμε, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά φυσικά. Φυσικά είναι ένα από τις κορυφαίες χαρακτήρες που έχει το The Legend of Zelda, 15 παιχνίδια, πάμε και για 16 πια φέτος. Το Spirit Tracks στο DS θα είναι το πρώτο και μετά θα βγει και στο Wii, αλλά το Spirit Tracks δεν αναμένεται να είναι για από τις μεγάλες επιτυχίες όπως αναμένεται το παιχνίδι που θα βγει στο Wii. Συνεχίζουμε την ιστορία μας, περισσότεροι τη γνωρίζετε πιστεύω, όσοι παρακολουθούν. Είναι Zelda, ναι, όντως. Εντάξει, ξεκινάμε με μέσα από τα μάτια, με ένα first look από την Navi, η οποία θα πάει να βρει τον ήρωά μας να κοιμάται. Να κοιμάται βέβαια, να το σχολιάζει και ο Στεμπέλη. Εδώ ένα πρώτο πλάνο από το δάσος του Κόκκυρη. Κόκκυρη Forest, έτσι ακριβώς. Όλοι κοντοί. Ναι, όλοι παιδιά βασικά και δεν πρόκειται να μεγαλώσουν ποτέ εκτός από τον ήρωά μας, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι Κόκκυρη. Είναι Χίλια. Κάτι που θα ανακαλύψει αργότερα. Πρέπει να σας πούμε ότι το look και τα γραφικά βέβαια είναι με GameCube. Όσοι έχουν παίξει και έχουν τερματίσει το παιχνίδι πρώτη φορά με Nintendo 64 θα μπορέσουν να ανακαλύψουν τις διαφορές, κυρίως στο χρώμα. Και στα pixel κυρίως, γιατί φαίνεται πόσο πιο καλό διατηρημένο και πιο διαμορφωμένο είναι το παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ πέρα παράδειγμα που είναι τα πράσινα, τα δέντρα. Σιγά σιγά αρχίζουμε σιγά σιγά στην περιπέτειά μας, ενώ σηκωθεί ο ήρωάς μας σε λίγο. Ακόμα κοιμάται. Ή να προσπαθεί να τον ξυπνήσει και από τη στιγμή που θα ξυπνήσει δεν μπορεί να ξανακοιμηθεί ποτέ σε αυτό το παιχνίδι. Και πρέπει να σου πω ότι θα το βοηθήσουμε κι εμείς. Θα δούμε λοιπόν το πρώτο επεισόδιο από αυτό το walkthrough, το ελληνικό walkthrough για το Ocarina of Time. Πρώτο επεισόδιο με όνομα απόκτηση Κόκκυρη Sword και Deku Shield. Και Deku Shield για να μπορέσουμε να συνεχίσει το main quest. Και πρέπει να πούμε ότι το Κόκκυρη Sword, όσοι έχουν δει Lineage και όσοι ξέρουν γενικά στυλ σπαθιών. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Με Dagger. Και εδώ η πρώτη εμφάνιση, ο ήρωας. Έχει το περιβάλλον που θεωρητικά το γνωρίζει, εμείς δεν το έχουμε ξαναδεί, ο ήρωας το γνωρίζει γιατί είναι το μέρος το οποίο διαμένει, έτσι. Και εδώ η αγαπημένη του φίλη, η Σάρια. Η οποία θα σε βοηθήσει και στο μέλλον. Βέβαια τα παραπάνω πράγματα θα τα γνωρίσουμε σε λίγο αυτά. Τώρα... Θα τα γνωρίσουμε, ναι, πάρα πολλά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Ξεκινήσουμε με τα βασικά. Πρώτος στόχος η απόκτηση χρημάτων για την Deku Shield και η ανάκτηση του Κόκκυρη Sword για να μπορέσουμε να περάσουμε στο Deku Tree, το οποίο μας έχει ζητήσει να παρευρεθούμε μπροστά του και μας μετέφερε αυτό το μήνυμα η Navi. Η οποία σε λίγο θα είναι και βοηθός στη συνέχεια. Εδώ ήδη θέλει να μας μιλήσει γι' αυτό. Εδώ ήδη άφησε το πρίξιμο που μιλούσαμε πριν από λίγο. Ναι, μπράβο. Και αυτή τη στιγμή ούτε καν σπαθή για να τις σκοτώσουμε δεν έχουμε. Εκεί μας είχαμε μείνει εκεί πέρα που πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μπορούμε... εύκολη η ανάκτηση των χρημάτων βέβαια, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία hot places που μπορείς να βρεις τα χρήματα. Και παράδειγμα δεν είναι... το παιχνίδι το κακό είναι ότι δεν μπορείς να σκοτώσεις τον Navy όπως σκοτώνεις στο Resident Evil 4 με τον Leon την Ashley. Ναι, αλλά και εκεί πάλι game over είναι το παιχνίδι. Άρα κανένα νόημα.
Θα κάνουμε λίγο. Αυτά είναι κάποια από τα hot places, όπως τα backwards εδώ πέρα με τις πέτρες. Το οποίο δεν τα κάναμε τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τα κάναμε. Πρώτα πάμε για την ανάκτηση δηλαδή του σπαθιού, έχοντας ήδη 13 ρουπίες. Δεν ξέρω αν φαίνεται γάλα, δεν φαίνεται και πολύ γάλα, αλλά σας ενημερώνω εγώ για το χρηματικό ποσό το οποίο έχουμε. Απόκτηση του κοκκυρισσούρου εδώ. Η ανάκτηση του προσπαθίου είναι αρκετά εύκολη. Θα την δυναμώσουμε λιγάκι γιατί... Κάτι που δεν θα είναι αρκετά εύκολο στη συνέχεια, όπως να βρούμε το Master Sword ή το Bigoron Sword. Και πολλοί την πατάνε να αγοράζονται το Giant Sword και όταν το βλέπουν να σπάει αρχίζουν και κατεβάζουν καντήλια. Γιατί τζάμπα 200 ρουπίες. 200. Κάτι που τους είναι λογικό, αλλά πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να αποκτήσουν το πραγματικό Bigoron Sword. Ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα από τα πιο μεγαλύτερα quest, όχι το πιο μεγάλο, το πιο μεγάλο quest του παιχνιδιού. Ίσως το μεγαλύτερο πιστεύω, βέβαια. Άλλο μεγάλο να... μάσκες, έτσι. Είναι μεγάλο, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα όσο του Bigoron Sword στο τέλος. Γιατί θα το χρησιμοποιήσεις για την αντιμετώπιση του Ganondorf. Βέβαια, δεν είναι βέβαια αναγκαστικό, έτσι, κάτι που γνωρίζουμε ήδη. Εδώ θέλει backwards. Backwards flip και το άλμα μπροστά πίσω. Δεν πρόκειται να το κάνει, δεν το παίρνει απόφαση. Δεν γουστάρω. Εντάξει, μέχρι στιγμής 20 ρουπίες θέλουμε άλλες τόσες για την ανάκτηση της ασπίδας. Και να τελειώσουμε το πρώτο μας επεισόδιο εδώ. Παίρνοντας τα δύο πρώτα όπλα. Και ίσως τα κυριότερα για κάθε παιχνίδι Zelda, το σπαθί και την ασπίδα. Πιστεύω ότι αξίζει να λέγεται το ωραιότερο παιχνίδι Zelda, αλλά υπάρχουν επίσης πάρα πολλά καλά παιχνίδια. Όπως και το Twilight. Twilight που πιστεύω ότι... Είναι καλύτερο σχετικά. Ναι, απλώς για την εποχή του το Ocarina of Time έσπασε τα μία, όπως και το πρώτο The Legend of Zelda το 1987, όντας το πρώτο παιχνίδι που είχε την ευχαίρεια να σώσεις ή να διαλέξεις εσύ που θα πας, όχι όπως το Super Mario. Και εδώ κάνουμε λίγο parkour. Να βοηθήσουμε τον χαρακτήρα μας στα χέρια. Θα χρειαστεί μετά. Σίγουρα θα χρειαστεί. 25 ούτε τώρα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε στον Great Mito. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε τώρα, εγώ πιστεύω. Πιστεύω ότι θα άξιζε να πάμε στο shop και να κλέψουμε τις 5 ρουπίες που υπάρχουν πίσω από το... Εντάξει. Ή να είναι οι τελευταίες. Μπορούμε να... Great Mito, γιατί όπως καθένας προτάρης. Εδώ μας μαθαίνει τον κορίτσι να χρησιμοποιούμε μια ράιδα. Δεν χρειάζεται να σας το δείξουμε, πιστεύω ότι είναι απλό. Το θέμα είναι να σας δείξουμε τα δύσκολα σημεία. Νομίζω κάποιες φορές το έχω κάνει. Δηλαδή κάποια φορά μου έχει τύχει σαν ένα game που είχα ξεκινήσει η Zelda να μειώνεται η τιμή της ασπίδας κατά το 1 δεύτερο, κατά 50%. Δεν ξέρω, μπορεί να σας τύχει και εσάς. Νομίζω ότι είχα καθυστερήσει το παιχνίδι, είχα καθυστερήσει τη ροή του παιχνιδιού και μου το έβαλε με 20 ρούπες. Άλλες 4 λοιπόν. Σαν να σου λέει άντε τελείωνε βλάκα, ας πούμε. Άνω, δεν γουστάρω άλλο. Μπες μες στο σπίτι, έχει τα σεντούκια και νομίζω ότι φτάσαμε στα χρήματα που θέλουμε να μπεις μέσα. Άλλες 2. Μπες μέσα, έχει και εξτρά χρήματα να σου μείνουν στο χέρι. Μπορεί να δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει και οι σφαίρες. Και οι σφαίρες ή οι πέδρες. 40. Νομίζω ότι άμα δεν χρειάζεσαι άλλα χρήματα, άσταμα είναι, τα παίρνουμε άλλη φορά. Γιατί τα υπόλοιπα που πουλάει αυτό το shop είναι το Deku Nut και το Deku Stick, τα οποία τα παίρνεις από νεκρά... Deku Bauda, ναι. Κυρίως. Deku Stick από Stand Deku Bauda, ενώ τα Deku Nuts από Movement. Και έχουμε λοιπόν και την ασπίδα. Νομίζω ότι είναι καιρός να σας αφήνουμε από το πρώτο επεισόδιο εδώ. Στο επόμενο επεισόδιο θα μπούμε στον Deku 3, θα μας αφήσει ο Great Mito να μπούμε, διότι έχουμε τα δύο όπλα τα οποία ζητάει.